Στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά βρίσκεται η χώρα μας όσον αφορά την φορολόγηση εισοδημάτων μισθωτών. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από την Δανία και την Σουηδία με το ποσοστό επιβάρυνσης στο εισόδημα να φτάνει το 39,9%. Σήμερα τα εισοδήματα, οποιασδήποτε φύσεως εισοδήματα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν υπερφορολογηθεί. Τόσο όσον αφορά τις ίδιες ασφαλιστικές εισφορές και τον φόρο εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα και για τις εταιρείες. Όλα αυτά λοιπόν μειώνουν την αγοραστική δύναμη των φυσικών και των νομικών προσώπων, έχουν πολλαπλές συνέπειες και οδηγούν, είναι ακόμα ένας λόγος που οδηγεί στην καχεξία της ελληνικής οικονομίας. Μέσα στην οικονομική κρίση, οι επιβαρύνσεις αυτές φέρουν διπλά αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς σε μια κοινωνία που βρίσκεται στα φοροδοτικά όρια της, η επιβολή φόρων δεν αποδίδει, ενώ σκοτώνει και την όποια ελπίδα για οικονομική ανάπτυξη. Η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, εφόσον έχουν περιοριστεί τα εισοδήματα, έχει πλέον εξαντληθεί. Διότι δεν έχει σημασία μόνο το ποσοστό του φόρου που εισπράττεις, αλλά και το πόσο εισόδημα δηλαδή αφήνεις σε κάποιον για να ζήσει. Μειονεκτούμε και στα δύο. Έχουμε ήδη περιορισμένα εισοδήματα στα οποία έχει αυξηθεί ο συντελεστής φορολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν φτάνει που μειώθηκε και ο όγκος των εισοδημάτων μας, αυξήθηκε ταυτόχρονα το κράτος προκειμένου να διατηρήσει το ποσό των φόρων ή να αυξήσει το ποσό των φόρων, αύξησε υπέρμετρα τους συντελεστές της φορολογίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι το διαθέσιμο εισόδημα σχεδόν εκμηδενίζεται. Ένα σχόλιο για τους φόρους, θα θέλατε να μας κάνετε? Είναι υψηλή, χαμηλή, αν αισθάνεστε ωραία όταν πληρώνετε? Όχι, δεν αισθανόμαστε καθόλου. Θεωρείτε ότι είναι σοβαρά τώρα? Είναι υψηλή, χαμηλή? Αντέχονται. Αλλά τι είναι αντέχονται? Είπαμε, δεν μπορούμε να πληρώνουμε πια φόρους. Τελείωσε. Δεν θέλουμε άλλους φόρους. Υπερβολικά. Υπερβολικά πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Αντέχονται? Δεν αντέχονται, δυστυχώς. Το παράδειγμα της έρευνας αφορά οικογένεια με έναν εργαζόμενο και δύο παιδιά και εισόδημα 35.000 ευρώ το χρόνο. Ένα σπάνιο παράδειγμα, καθώς αυτό σημαίνει ότι ο μισθωτός θα πρέπει να λαμβάνει μισθό 2.500 ευρώ. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, οι μισθοί που εξασφαλίζουν είναι κάτω του χιλιάρικου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μόνο ένα 10% υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι προκειμένου να πάρει κάποιος 1.000 ευρώ καθαρά, έχει κοστίσει στον εργοδότη του μαζί με τους φόρους και τις εισφορές και τις διάφορες επιβαρύνσεις περίπου στα 2.000 ευρώ. Λίγο φορολογούμαστε. Λίγο φορολογούμαστε. Λίγο. Περισσότερο πρέπει. Πρέπει περισσότερο. Πρέπει. Πληρώσατε χαρούμενος πάντα, έτσι? Πάντα χαρούμενος θα πληρώνω. Γιατί βλέπω τις παροχές και είμαι ικανοποιημένος. Στην υγεία, στην παιδεία, στα πάντα. Βάσταχτη. Δυσβάσταχτη. Ναι. Χαμογελάει, τι να πω τώρα. Αυτό μόνο μας έλειπε. Μας σώζει το χαμόγελο, η ελπίδα. Όπως και να έχει, πάντως η αισιοδοξία δεν έχει ακόμα πεθάνει στα πρόσωπα των Ελλήνων. Και φυσικά υπάρχουν και αυτοί που προτείνουν ριζικές λύσεις. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τις διπλές συντάξεις. Να κόψουν τις διπλές συντάξεις των βουλευτών, των υπουργών και όλων αυτών και να καλύψουν τη φορολογία από εκεί. Και άμα δεν φτάσουν. Φτάνουνε.